Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Διαμαντόπουλο, σε εσάς και βεβαίως σε όλους τους φίλους ακροατές. Χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε και μάλιστα για τόσο δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που έθεσε προηγουμένως ο κύριος Διαμαντόπουλος. Ας ξεκινήσουμε από το Καφτατζόγλιο. Βλέπω την ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό, την οποία έχουμε χάσει τον κύριο Καράογλου. Κύριε Καράογλου, μας ακούτε? Χάθηκε γραμμή. Ναι. Μου κάνει εντύπωση η σκληρή γλώσσα που χρησιμοποιείτε σε μια ερώτηση η οποία απευθύνεται στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και μου κάνει εντύπωση για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είστε κυβερνητικός βουλευτής και ευθέως μιλάτε για εικόνες εγκατάλειψης, απαξίωσης, θέτετε το αν υπάρχει ζήτημα σωστής συντήρησης, το αν υπάρχει ζήτημα στατικότητας των εγκαταστάσεων του Καφτατζόγλου κλπ. Κύριε Μόσχη, μαζί σας μιλάω, έτσι από τη φωνή σας κατάλαβα. Ναι. Κύριε Μόσχη, να πω ότι εγώ αυτό που είμαι, εκτός από κυβερνητικός βουλευτής και πάνω απ' όλα, είμαι βουλευτής Θεσσαλονίκης. Είμαι βουλευτής της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα και είναι λογικό και αυτονόητο να έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το Καφτατζόγλιο, που είναι ένα εθνικό στάδιο. Κληροδότημα βέβαια, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα στάδιο το οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες του αθλητισμού γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας, μπορούσαν να γίνουν διεθνείς αγώνες και όλος τυχαίως, το λέω γιατί ξέρετε το πάθος μου, είναι και το στάδιο που πάρα πολλά χρόνια, από το 60 και μετά, χρησιμοποιεί η ομάδα της καρδιάς μου, ο Ηρακλής. Ναι, ένας λόγος παραπάνω. Αυτά που θέτετε τώρα τα θέτετε υπό μορφή ερωτημάτων ή έχετε και Έχω εικόνα. Κάτι δεν πάει καλά σε σημείο επικινδυνότητας? Έχω εικόνα, έχω μιλήσει με αυτούς που έπρεπε να μιλήσω, έχω μάθει κάποια πράγματα, έχω δει την εικόνα η οποία είναι τραγική και θεωρώ ότι είναι το αυτονόητο αυτό που ρωτάω, ότι δηλαδή αν το γνωρίζει ο υπουργός, πιστεύω ότι γνωρίζει γιατί τον έχω ενημερώσει γι' αυτό, εικόνα αυτή που έχω εγώ. Και δεύτερον, αν όντως χρειάζεται μόνο ένα εκατομμύριο, γιατί η διοίκηση του Εθνικού Σταδίου του Καφτατζόγλου τόσο υποτιμάει ότι χρειάζεται για να γίνουν οι επιδιορθώσεις. Ο κύριος Σωσίδης μας έλεγε ότι το ποσό πρέπει να είναι περίπου στα 3 με 4 εκατομμύρια. Ναι, ανέβηκε προφανώς. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι είναι αδιανόητο τη στιγμή που δίνονται 57 εκατομμύρια για το Ολυμπιακό Στάδιο και για το Σκέπαστρο Καλατράβα και εγώ μαζί τους είμαι και λέω ότι προφανώς ήταν ένα εμβληματικό έργο το οποίο έγινε στην αποκορύφωση της προβολής της χώρας μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Σαφέστατα και πρέπει να συντηρηθεί και σαφέστατα και δεν πρέπει να υπάρχει κίνδυνο για τους θεατές που πηγαίνουν εκεί στα μάτια στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αλλά την ίδια στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε και το Καφτατζόγλιο στάδιο που έχει γίνει αρκετά χρόνια πριν, το οποίο έχει δεχθεί ένα lifting με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αλλά από το 2004 μέχρι το 2023 δεν έγινε τίποτα απολύτως. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει, αν χρειάζεται ένα εκατομμύριο, να δοθεί ένα εκατομμύριο χθες. Αν χρειάζονται 3-4 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο ακριβώς χρειάζονται, για ένα, ξέρω, ο κ. Σουσίδης στην αρχή μιλούσε για ένα, τότε επίσης να δοθούν και αυτά. Όταν παίρνουν 57 εκατομμύρια, κατανοητό, σεβαστό, και εγώ μαζί τους είμαι για τη συντήρηση της στέγης και για επιδιορθώσεις γενικά στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Αθήνας, του ΆΚΑ, είναι λογικό και αυτονόητο το δεύτερο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στάδιο στη χώρα, που είναι το Καφτατζόγλιο, να έχει την ίδια βοήθεια και την ίδια προσοχή, ναι, όπως έχει και το ΆΚΑ. Κύριε Καράογλου, εκτός όλων των άλλων, βλέπετε στο ερώτημα που θέτεται προς τον αρμόδιο υπουργό, αναφέρεστε σε υποστελέχωση των υπηρεσιών του Καφτατζόγλιου κατά το ίμιση και σε υποχρηματοδότηση, η οποία είναι της τάξης του 1/3, αν διαβάζω σωστά, ναι, σε σχέση, ναι, με το παρελθόν. Σωστά διαβάζετε. Ναι. Κοιτάξτε, είναι απλά τα πράγματα. Εξαιτίας της δεκάχρονης τεράστιας οικονομικής κρίσης που δέχθηκε η χώρα μας, έγιναν μειώσεις προσωπικού, έγιναν μετατάξεις ενδεχόμενα προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες, έτσι, και βεβαίως το προσωπικό αυτό δεν αντικαταστάθηκε. Επίσης μειωθήκαν και οι επιχορηγίες γενικότερα και στα νομικά πρόσωπα του δημοσίου, αλλά και οτιδήποτε έχει σχέση με το δημόσιο τομέα, είχαμε μια περιστολή δαπανών. Δεν λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να πάμε εκεί που ήμασταν στο παρελθόν και που οι κακοδαιμονίες μας οδηγήσαν στα τρία μνημόνια. Αυτό που λέω όμως είναι ότι είναι αυτονόητο ότι ένα στάδιο όπως είναι το Καφτατζόγλιο των 40.000 θέσεων, ένας ζωντανός οργανισμός, γιατί γίνονται συνεχώς αγώνες ποδοσφαίρου, στίβου, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες κτλ. Άρα είναι λογικό και αυτονόητο ότι θέλει συντήρηση και θέλει και το ανάλογο προσωπικό. Είναι αδιανόητο λοιπόν να μην υπάρχουν τεχνίτες που είναι απαραίτητοι, για παράδειγμα
Η κατάσταση που υπάρχει τώρα με τη στεγανοποίηση που δεν υπάρχει, που έχει καταστραφεί και που μπάζει και έχουν φουσκώσει τείχη η εσωτερική του Καφτατζουγλίου, είναι αδιανόητη. Αν υπήρχαν κάποιοι τεχνίτες οι οποίοι ήταν υπάλληλοι εκεί πέρα ή αν έγκαιρα υπήρχαν τα χρήματα και δινόντουσαν σε τεχνίτες εξωτερικούς για να το επισκευάσουν, προφανώς δεν θα έφτανε στο σημείο που έφτασε. Άρα λοιπόν αυτό που λέω είναι ότι ναι, χρειάζεται και προσωπικό και κυρίως και πάνω απ' όλα χρειάζεται μια φροντίδα, μια προσοχή, γιατί είναι ένα εθνικό στάδιο το οποίο είναι κόσμημα και έτσι πρέπει να παραμείνει. Το έχει ανάγκη η Βόρεια Ελλάδα συνολικά. Η εικόνα που έχετε είναι ότι δεν έγινε τίποτα σοβαρό από το 2004 που παραδόθηκε ως Ολυμπιακό έργο και εντεύθεν. Νομίζω δεν έγινε τίποτα απολύτως. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν θέλω να δικαιώσω και την κυβέρνηση και τη δικιά μας, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σας το λέω για δύο λόγους, κύριε Καράογλου. Πρώτος λόγος είναι αυτός, τον οποίο μόλις λέτε, ότι είστε στον πέμπτο χρόνο της διακυβέρνησής σας. Δεν υπολογίζω κυβερνήσεις Καραμαλή και πόσο μάλλον Σαμαρά, γιατί είπατε προηγουμένως ότι ήμασταν σε περίοδο μνημονίων. Εκείνη την περίοδο είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ποια κερκίδα και ποια στεγανοποίηση. Προφανώς, όταν κοβόταν αλλά... και μισθή. Ναι, αλλά ακολούθησε από το 2019 και μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας. Είστε στον πέμπτο χρόνο. Και θα μπορούσαμε τουλάχιστον αυτό το χάλι να το συμμαζέψουμε στα 15 και να μην φτάσουμε στα 20 χρόνια. Τι έγινε? Δεν διαφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Απλώς ήταν άλλες οι προτεραιότητες. Έχουμε μια δικαιολογία, έτσι. Είχαμε τον κορονοϊό για 2 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν δικαιολογούμαστε οι κυβερνήσεις όλες όσες κυβερνήσαμε μετά το 2004 και μετά. Μηδενός εξαιρουμένο και της δικής μας κυβέρνησης τελευταίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και οι προηγούμενες, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του Σαμαρά, του Αντώνη, του Γιώργου Παπανδρέου, έτσι πιο πριν του Κώστα Καραμαλή, που δεν δείξαν το ενδιαφέρον που θα έπρεπε να δείξουν για αυτά τα στάδια. Και αναφέρομαι και σε εγκαταστάσεις που γίναν εξαιτίας και με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Εκεί θα σας πήγαινα. Ναι, αλλά εκεί και θα σας πήγαινα. Γιατί, κύριε Καραόγλου, η Ελλάδα, η οποία ήταν σε κατάσταση ψωροκόστενας όταν γυρνούσαμε δεξιά και αριστερά και διεκδικούσαμε Ολυμπιακούς Αγώνες, που μόνο αυτό μας μάρανε εκείνη την εποχή, αλλά τέλος πάντων τους διεκδικήσαμε, τους πήραμε, δώσαμε ένα κάρο δισεκατομμύρια, τους φτιάξαμε, τους οργανώσαμε και με επιτυχία. Δόξα τω Θεώ. Όλα αυτά τα Ολυμπιακά έργα, γιατί έπρεπε να τα αφήσουμε να γίνουν ρημάδι, να γκρεμίσουν και να πετάξουμε τα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού και να φτάνουμε στο σημείο ούτε τα 2-3 τα οποία έμειναν να μην τα συντηρούμε? Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Και δεν ξέρω αν ο εισαγγελέας τον οποίο επικαλείστε στην ερώτησή σας για την περίπτωση ΟΑΚΑ, μήπως θα έπρεπε να σηκώσει τα μανίκια και να πιάσει δουλειά σε διάφορους χώρους και στο Λεκανοπέδιο και στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Μόσχη, με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες γίναν μια σειρά από σημαντικά έργα αθλητισμού, και όχι μόνο αθλητισμού αλλά και άλλα γενικότερα έργα, σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικότερα στις πόλεις οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί ως Ολυμπιακές πόλεις. Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλος και Αθήνα φυσικά, έτσι. Δυστυχώς γίνανε και εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν αχρίαστες. Θα μπορούσαν να γίνουν προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, λέω εγώ, το χόκεϊ. Τι να το κάνουμε, ζητώ συγγνώμη αν υπάρχει κανένας ακροατής ο οποίος ασχολείται με το χόκι, αλλά είναι ένα άθλημα το οποίο δεν το ξέρει στην Ελλάδα κανείς, ούτε ασχολείται κανείς. Για ποιο λόγο να γίνουν μόνιμες εγκαταστάσεις σημεντένιες και να ερημώνουν και να καταστρέφονται? Καλά, κύριε Καραόγλου, τώρα μας λέτε κάτι το οποίο βέβαια αφορά μια εποχή παλιά. Τότε γίνονταν γιατί και κάποιοι θέλαν να βγάλουν και λεφτά. Τώρα μην μπούμε σε αυτή την ιστορία. Ωραία, να μην μπούμε. Λέω λοιπόν, από το 2004 και μετά, ως χώρα έχουμε ένα σύνδρομο. Ποιο είναι το σύνδρομο αυτό? Του να μην πούμε ότι κάτι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί ή να λειτουργήσει με τη μορφή του ΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Αν οι εγκαταστάσεις αυτές νοικιαζόντουσαν ή υπήρχε μια απόφαση για συνεκμετάλλευση για κοινές χρήσεις με έναν ιδιώτη, προφανώς ήταν και συντηρημένες και θα φέρναν και χρήματα. Αν δηλαδή οι εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ έτσι λειτουργούσαν ως ένας χώρος πολιτισμού, αναψυχής αθλητισμού και υπήρχε και ιδιώτης μέσα, υπήρχε το. Και λέω ιδιώτης, γιατί άρα έπαιξε, ένα βασικό κίνδυνο, το έπαιξε ρόλο, λέτε, το προηγούμενο σύνδρομο που μας διακατήχε στην ελληνική κοινωνία, τίποτα σε ιδιώτη, όλα στο δημόσιο. Τίποτα σε ιδιώτη. Ούτε, ναι, να μην, ναι, να μην ιδιωτικοποιηθεί. Αρκεί να είναι δικό μας και ας ρημάξει. Αυτό είναι το σύνδρομο της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι το κακό. Ναι, το ξέρουμε. Είναι το κακό. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Εγώ θεωρώ ότι τώρα πρέπει να πέσουν τα χρήματα που είναι απαραίτητα να πέσουν για το Καφτατζόγλιο και για το ΟΑΚΑ. Προφανώς πρέπει να συντηρηθούν και να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Από εκεί πέρα.
Το Μέγκα Φτατζόγλιο, επαναλαμβάνω ότι είναι, έχει μια ιδιαιτερότητα γιατί είναι κληροδότημα και προβλέπεται από, την, από τον δωρεοδότη, αυτό που έκανε τη δωρεά, το Λυσίμαχο Φτατζόγλιο, ότι στο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο τρία μέλη ορίζει το, το Ίδρυμα Λυσίμαχο Φτατζόγλιο και δύο βάζει πολιτεία. Άρα λοιπόν έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εξεταστεί το ζήτημα αυτό με την ενδεχόμενη συνεκμετάλλευση με κάποιον ιδιώτη των ευρύτερων χώρων του Καφτατζογλίου Σταδίου. Μάλιστα. Αλλά σίγουρα στο ΆΚΑ θα πρέπει να υπάρξει και ιδιώτης, έτσι ναι, ώστε να, να υπάρχουν και άλλες χρήσεις 24 ώρες 24 ώρες, και για, όχι κύριε μόνο Καραούλου, για θέματα αθλητισμού, αλλά και για πολιτισμού και για μια σειρά από άλλες δράσεις. Επειδή πρέπει να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιτρέψτε μου να σας καλέσουμε 3 λεπτά. Δεν θα... με χαρά θα πω. Σας καλούμε σε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε αφήσει στη μέση τη συζήτησή μας με τον Θεόδωρο Καραούγλου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Β' Θεσσαλονίκης. Κύριε Καραούγλου, είστε στη γραμμή, έτσι? Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα το καυτό θέμα Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τι θα κάνετε στη Νέα Δημοκρατία με την έκθεση? Καταρχάς, ξέρετε τι θέλετε να κάνετε? Έχετε κατασταλάξει ή ακόμα είναι υποκατασκευή και το τι θέλετε να κάνετε? Νομίζω ότι η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και είναι μια θέση που καλύπτει και το σύνολο σχεδόν των φορέων της πόλης, είτε αφορά επιστημονικά είτε αφορά οικονομικά και επαγγελματικά επιμελητήρια. Άρα να τα πάμε ένα-ένα. Δηλαδή πρώτον, αυτό, η έκθεση παραμένει στο κέντρο, στη θέση που είναι. Γίνεται η ανάπλαση. Το σχέδιο ισχύει που προκρίθηκε. Υπάρχει το συγκεκριμένο σχέδιο που πήρε το πρώτο διεθνές βραβείο, το σχέδιο που ονομάζεται «Τα νησιά» και που προβλέπει την κατασκευή στρόγγυλων με κάποια μορφή περιπτέρων, έτσι ώστε να συνάδουν, να ταιριάζουν με το Παλέντες Φορ. Ναι. Και βέβαια απελευθερώνεται και το μισό πράσινο. 80 στρέμματα περίπου που γίνεται πράσινο, αστικό ναι, πράσινο που το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Άρα ισχύει το σχέδιο. Άρα ισχύει. Αυτό είναι το ένα. Μάλιστα. Το δεύτερο, το πρόβλημα που είναι. Το πρόβλημα είναι τα λεφτά ποιος θα τα βάλει? Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι ότι οι αρχικές εκτιμήσεις μιλούσαν για 120 περίπου εκατομμύρια. Οι σημερινές εκτιμήσεις και με την ανατίμηση των υλικών αλλά και με τις μελέτες που προχωρούν λένε ότι αυτό θα ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Κύριε Καραούγλου, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, κύριε Διαμαντίδη. Τα 120 εκατομμύρια είναι ένα ποσό το οποίο, να μην το συγχαιούμε, δεν έχει υποθεί ως συνολικό κόστος της ανάπλασης. Μπορεί να έχουν υποθεί 180 ή 200 στην αρχή και το οποίο να πήγε όντως τα 300 με τις ανατιμήσεις των τελευταίων 24 μηνών. Εκείνο το οποίο για μένα είναι το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Καραούγλου. Έχουμε ένα συνολικό κόστος αυτή τη στιγμή το οποίο ναι, έχει ανέβει. Θα μείνει όμως στο τραπέζι η πρόταση για ένα ΣΔΙΤ? Υπάρχει αυτή η πρόταση στο τραπέζι ή πάμε σε μια λογική άλλη πάρτα όλα ιδιώτη? Όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε ένα-ένα τα ζητήματα. Πρώτον, δεν έχει αλλάξει το σχέδιο της κυβέρνησης. Συνεχίζει να μιλάει για ανάπλαση εντός του υφιστάμενου χώρου με απόδοση του 50+ του χώρου για τη δημιουργία αστικού μητροπολιτικού πάρκου. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Έτσι ξεκαθαρίζει. Το δεύτερο ζήτημα. Τα χρήματα τα οποία έχουν ξεφύγει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση ψάχνει και κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει στο μοντέλο της σύμπραξης με ιδιώτη, έτσι ώστε να υπάρχει και ζεστό κεφάλαιο από την πλευρά του ιδιώτη για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη, δεν το χειρίζουμε το θέμα εγώ, έτσι. Πώς δηλαδή, ένα ότι... παράδειγμα μπορείτε να μας δώσετε, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να βάλει ο ιδιώτης, λέω εγώ για παράδειγμα, 100 εκατομμύρια, να βάλει το κράτος άλλα 100 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, να βάλει το υπερταμείο, γιατί δικό του περιουσιακό στοιχείο είναι τα άλλα 100 εκατομμύρια, για να μπορέσει να γίνει το έργο. Και να υπάρχει μια μορφή. Κύριε Καραούγλου, υπάρχουν παραδείγματα. Ξέρετε κάτι, υπάρχει η αίσθηση όχι μόνο σε εμάς ως δημοσιογράφους και σε εσάς ως πολιτικούς και εκλεγμένους βουλευτές, αλλά και στον κόσμο υπάρχει αίσθηση ότι όλα τα όρημα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι στην Αττική. Δηλαδή εδώ σε εμάς, στη Βόρεια Ελλάδα και να μείνω στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, δεν έχει όρημα έργα το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έχει για μας λεφτά, τα λεφτά είναι αλλού. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, κύριε Καρά. Κύριε Διαμαντίδη, δεν έχω μπροστά μου τη λίστα να σας πω τώρα, αλλά σας λέω έτσι πρόχειρα μου έρχεται στο μυαλό το Θέστην Τεκ.
έχει μια χρηματοδότηση 37 εκατομμυρίων, αν θυμάμαι καλά, και ο Σεφημιάδης ξέρει ακριβώς το νούμερο, για τη δημιουργία των βασικών υποδομών του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, του Τεχνολογικού Πάρκου. Ακόμη περιμένουμε τα προεδρικά, κύριε Καραούλου, γι' αυτό. Ακόμη περιμένουμε, ναι, ειλικρινά σας. Είναι μια διαδικασία που προχωράει. Προχθές μιλούσαμε με τον κύριο Σεφημιάδη. Αν το ρωτήσετε και πάλι, θα πει ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου, αρχές του επόμενου, θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει το έργο. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως μου είπε ότι έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αν θυμάμαι καλά, με 37 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι προφανώς εγώ παλεύω βρεθεί... μαζί σας, όπως είμαι και με όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση για έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Άρα μέχρι να βρεθεί. Ναι. Συνεχίστε. Ένα από τα έργα πρέπει να γίνουν ανάπλαση ΔΕΘ. Άρα είναι λογικό και αυτονόητο ότι και εγώ θα διεκδικήσω μαζί με όλους τους Θεσσαλονικείς και όλους τους Μακεδόνες τη συμμετοχή της ανάπλασης ΔΕΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε στη φάση αναζήτησης του χρηματοδοτικού εργαλείου. Ναι. Και της μορφής άρα... που θα πάρει τελικά η λειτουργία της ΔΕΘ. Επαναλαμβάνω. Ανάλογα με το πόσα λεφτά θα βάλει ο ιδιώτης. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα αυτό. Πάντως ξέρετε κάτι, κύριε Καραούλου, κάτι τελευταίο. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στην Α και στη Β, μπορεί να έχετε ο καθένας τις διαφορές μεταξύ σας ή να έχετε κάποιες διαφορετικές απόψεις. Προφανώς δεν έχετε όλες τις ίδιες απόψεις. Αλλά υπάρχουν 2-3 κομβικά ζητήματα, τα οποία είναι μητροπολιτικού χαρακτήρα. Δεν είναι θέμα της Α ή της Β Θεσσαλονίκης. Είναι θέμα της πόλης ως Μητρόπολη, αν θέλουμε να είναι μια σύγχρονη Μητρόπολη. Και έχω την αίσθηση ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές πρέπει να έχουν σε αυτά τα θέματα τουλάχιστον μία σύμπνοια, μία ενιαία γραμμή, να μπορούν να πούν δηλαδή στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς ότι η πόλη ενιαία θέλει κάτι, και να το πούν οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί. Έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Δημήτρη, τι να πούνε, ο Πρωθυπουργός είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης. Καλά, άστο αυτό, Ζησάκη. Να σας πω καταρχήν ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με τους άλλους βουλευτές των άλλων κομμάτων, έχουμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας, σχεδόν με όλους, έτσι, τονίζω, σχεδόν με όλους. Λοιπόν, και μιλάμε και συνεργαζόμαστε και καταλήγουμε σε θέσεις. Δεν έχουμε καμιά ουσιαστική διαφωνία επί των συγκεκριμένων μεγάλων ζητημάτων που απασχολούν την πόλη, τον νομό, τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, και όλοι μαζί είμαστε μια γροθιά ενωμένη και διεκδικούμε τα αυτονόητα πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει πριν από χρόνια, που έστω τώρα έχουν ξεκινήσει με την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, και διεκδικούμε να γίνουν και να γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Άρα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε όλοι μια γροθιά, και πιστεύω όχι μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι δεδομένο αυτό, αλλά και οι βουλευτές άλλων κομμάτων που πιέζουν ακόμη περισσότερο και για λόγους αντιπολιτευτικούς, αλλά και η κοινωνία και οι φορείς της Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης, όταν αναφερόμαστε έργα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραούλου. Να είστε καλά, κύριε Καραούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.